διάφορες άλλες εκπομπές. Τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί όταν έχετε στον κόσμο ένα παιδί, νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα, όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και για το ζευγάρι. Ο Λάμπρος Παπαξενάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει. Λάμπρο! Ρούλα, καλησπέρα. Πού είσαι, βρε Λάμπρο! Βρίσκομαι σε μεγάλο οικιακό μαιστήριο των Αθηνών. Ναι. Όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να γεννηθεί το δεύτερο παιδί του Γιώργου Θεοφάνου, του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Πολύ ωραία. 3,5 μήνες μετά το γάμο του με την Δήλη Κυριλίτη, το δεύτερο γάμο του γνωστού μουσικοσυνθέτη, η σύζυγός του θα φέρει στον κόσμο ένα όμορφο παιδάκι. Από στιγμή σε στιγμή ο γιατρός βρίσκεται στο χειρουργείο, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε μαζί του όπως είναι φυσικό. Αφού τώρα είναι όλοι, τώρα τρέχουν, είναι δύσκολο. Τρέχουνε όντως, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Θεοφάνου στο τηλέφωνο, μίλησαμε μόνο με τον αδερφό του. Να πούμε ότι ο γάμος του τελέστηκε την 1η Οκτωβρίου σε κλεισάκι της Βάρκηγας και βέβαια η προχωρημένη εγκυμοσύνη της Δήλης Τσιδηλίτη την ανάγκασε να προσαρμόσει και τον ηθικό σε φαρδιά γραμμή τότε. Επίσης να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι από το πρώτο του γάμο με τη γνωστή τραγουδίστρια Εμπριγή και με την οποία διατηρεί άριστες σχέσεις έχει ένα ακόμη αγοράκι, τον Άγγελο, ο οποίος τον είναι... Τον λατρεύει, είναι πανέξυπνος, τραγουδάει, επειδή τα ξέρω πολύ καλά. Και ο Γιώργος με το γιο του, παρόλο ότι είναι μικρός, είναι και αχώριστη φίλη, δεν είναι μόνο μπαμπάς προς παιδί, Όπως επίσης και η Ευρυδίκη με τον Γιώργο Θεοφάνου διατηρούν άριστες σχέσεις, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ήταν προσκεκλημένη και παρούσα στο δεύτερο γάμο του. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε με το καλό. Με το καλό, με το καλό. Με το καλό, λοιπόν. Να είναι καλά και ο Γιώργος.